ξεκινάει μια σεζόν που και πάλι έχουμε την αίσθηση ότι ο πήχης έχει ανέβει πιο ψηλά, οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες, κρίνοντας και από τα πεπραγμένα της περασμένης περίοδου. Εντάξει, ο πήχης ποτέ δεν ανεβαίνει. Ο πήχης είναι συγκεκριμένος. Θέλουμε να είμαστε πάντα στο γκρουπ των μεγάλων ομάδων. Θέλουμε να διεκδικούμε πράγματα. Σιγά σιγά με την περσινή μας σεζόν σταθεροποιηθήκαμε κάπου. Έχουμε τη δυνατότητα. Και ο στόχος μας ο φετινός είναι να μπούμε αυτό που είπα και πριν στις ομάδες, στο γκρουπ των μεγάλων. Πέρα από αυτό, πάντα στη ζωή μου εδώ που είμαι στο ποδόσφαιρο, στον Όφη, ό,τι στόχος υπάρχει πρέπει να τον κυνηγάμε και μιλάω για τον δεύτερο στόχο που είναι το κύπελο. Θα προσπαθούμε να παίζουμε πάντα με τις καλύτερες δεκάδες. Δεν το παραμελούμε αυτό το στόχο. Και μακάρι να έχουμε καλή χρονιά. Ερώτηση άλλη. Για την δημιουργία της νέας ομάδας, το roster της νέας σεζόν, γνωρίζουμε ότι δουλεύετε από μήνες πριν, ουσιαστικά πριν ολοκληρωθούν και τα play-off, τα play-out. Ωστόσο, σίγουρα φαίνεται ότι υπάρχουν και δυσκολίες στη μεταγραφική περίοδο. Σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, πού είσαστε? Νομίζω ότι τα τελευταία 4 χρόνια που είναι οι άνθρωποι αυτοί εδώ στην ομάδα, ξέρετε πώς λειτουργούν. Πώς λειτουργούν γενικά, γιατί εγώ είμαι το τελευταίο 1,5 χρόνο εδώ, σαν προπονητής. Με το που τέλειωσε το πρωτάθλημα, η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, και δεν πετύχαμε το στόχο μας που ήταν να μπούμε στην εξάδα, μπήκαν τα Γιάννα, καθίσαμε και κάναμε 2 συναντήσεις με τους υπεύθυνους της ομάδος, με τους τεχνικούς διευθυντές και με τη διοίκηση. Κάναμε τα πλάνα μας, συμφωνήσαμε σε πολλά πράγματα, δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ καλή βάση. Δεν είναι η βάση που είχαμε περσινή, γιατί όταν πήγαμε στην Ολλανδία και έπρεπε να παίξουμε 8 φιλικά και ξέραμε ότι πολλοί από αυτούς που ήταν στο ρόστερ δεν θα μένουν, ενώ η σημερινή ημέρα είναι διαφορετικά. Βλέπουμε ότι οι παίχτες αυτοί που είναι εδώ θα μείνουν, αλλά πάντα θα μείνουν που λέμε, δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί σε μια μεταγραφική σεζόν, αλλά κυρίως το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτοί οι παίχτες που θα πάμε, έχουμε ένα group, άρα οι παίχτες που θα έρθουν, θα θέλουμε να έρθουν καλοί παίχτες, οι οποίοι να πλησιώσουν αυτούς και να μας ανεβάσουν το επίπεδο. Δεν χρειάζεται βιασύνη, μόνο χρειάζεται να πετύχουμε τους παίχτες τους κατάλληλους που θέλουμε στην ομάδα μας. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει ένα κοινό μέσο επιθετικά, είναι υπάρχουν σε κρεμότητες δύο υποθέσεις όπως του Φελίπε και του Λάμπρου. Τουλάχιστον εντάξει, σας είπα ότι κάναμε τον προγραμματισμό μας. Αν ο Φελίπε και ο Λάμπρου ήταν φυσικά μέσα στις πρώτες μας επιλογές, πάλι θα παίρναμε και Winger και επιθετικό, πόσο μάλιστα τώρα αν δεν γίνουν άλλα, σας είπα ακόμα είναι νωρίς. Σε πολλές θέσεις θέλουμε παίχτες, δεν θέλουμε σε μεγάλο αριθμό, αλλά θέλουμε καλούς παίχτες να έρθουν. Γιατί σας είπα, η βάση μας είναι καλή, αλλά θέλουμε να έρθουν καλοί παίχτες που θα σπρώξουν αυτούς τους συγκεκριμένους που έχουμε τώρα. Για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, coach, μπορούμε να μιλήσουμε για το μεταγραφικό σχεδιασμό. Θα έχουμε να κάνουμε κυρίως με τη μετάγγιση εμπειρίας στο ήδη υπάρχον ρόστερ. Εντάξει, χρειαζόμαστε και εμπειρία, χρειαζόμαστε όμως και παίχτες οι οποίοι θα είναι, πώς να σου πω, παίχτες οι οποίοι θα μπορούν να παίζουν 25-30 παιχνίδια τη σεζόν. Καταλαβαίνετε, γιατί σε συγκεκριμένες θέσεις είχαμε αυτό το θέμα. Μπορούμε να το λύσουμε ώστε αυτοί οι παίχτες που θα έρθουν να μην είναι παίχτες όπως είχαμε τον Γκαλέγκο, ας πούμε, ήταν ένας παίχτης που μπορούσε να παίξει 25-30 παιχνίδια. Θέλουμε τέτοιους ποδοσφαιριστές στην σεζόν αυτή, γιατί αν κοιτάξουμε μέσα στον άξονα μας, στα χαφ μας, που έχουμε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού χάνουν πολλά παιχνίδια. Εκεί σίγουρα θέλουμε παίχτες, όπως είχαμε τον Γκαλέγκο, θα θέλουμε να μπορούν να παίξουν και 25 και 30 παιχνίδια. Θέλουμε εμπειρία, λογικό είναι να θέλουμε εμπειρία και κυρίως να θέλουμε εμπειρία πέρα από τον Γιαννούλη. Θα χρειαστούμε και στην αμυντική μας γραμμή κάποιον που να έχει εμπειρία, που μπορεί να καθοδηγεί τους υπόλοιπους. Έχουμε στόχους, έχουμε συγκεκριμένους στόχους. Σας έχω πει ότι έχουμε μιλήσει για αυτό το θέμα. Τώρα είναι να βρεθούν οι κατάλληλοι παίκτες. Η ιδιομορφία της σεζόν με το Μουντιάλ έχει κάτι που σας προβληματίζει, όπως και όλες τις ομάδες, φαντάζομαι. Είναι πρωτόγνωρο, αλλά δεν αφορά μόνο τον Όφη, αφορά γενικά όλες τις ομάδες, όλο τον κόσμο. Θα μου πεις τώρα λίγο πολύ μερικές χώρες, επειδή το χειμώνα δεν παίζουν, είναι πιο συνηθισμένες. Σίγουρα όλοι θα προσπαθήσουν εκείνο το χρονικό διάστημα που είναι μεγάλο, δεν θα είναι μικρό, πώς θα το εκμεταλλευτούμε. Το καλό είναι όμως ότι δεν θα παίζεται ποδόσφαιρο πουθενά, άρα θα μπορείς να παίζεις καλά φιλικά, θα κάνεις μια μήνυ προετοιμασία, λογικό είναι, έτσι πάει. Θα δεις τα προβλήματά σου που είχες, θα δουλέψεις παραπάνω σε αυτά, θα κρατήσεις τα καλά, θα δουλέψεις τα καλά σε αυτό το δίμενο αυτό και θα υπάρχει πρόβληση. Μας
νερό. Δεν θέλαμε το Σελίμο, δεν θέλαμε. Είχαμε τον Αμπί τραυματία, είχαμε τον Τζενένι τραυματία, είχαμε τον Τωρά τραυματία, είχαμε τον Στάικο τραυματία. Τώρα δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Δηλαδή βγαίνει άνετα τα τέσσερα φιλικά που έχουμε πολύ καλά και με προπονήσεις και με τέτοια. Και σας είπα ότι δεν πρέπει να κάνουμε λάθη στους παίκτες και γι' αυτό και οι άνθρωποι δίνουν χρόνο και στον εαυτό τους αλλά και στην ομάδα για να πετύχουμε το καλύτερο που θέλουμε. Αν υπάρχει κάτι που θέλετε φέτος να βελτιωθεί σχέση με την περσινή χρονιά, συνολικά στην ομάδα. Αγωνιστικά, τακτικά. Αγωνιστικά. Τακτικά κυρίως στο τελευταίο κομμάτι, λίγο το αμυντικό μας transition δεν ήταν καλό. Νομίζω ότι εκεί χρειαζόμαστε βελτίωση γιατί το επιθετικό μας κομμάτι, το συνδυαστικό και αυτό το έχουμε καλά. Νομίζω λίγο εκεί είχαμε χάσει λίγο τον προσανατολισμό μας και φάνηκε. Δεν ήμασταν όπως ήμασταν δυνατοί στο ξεκίνημα της σεζόν. Έχουμε άλλη ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.